Είναι 5 Απριλίου του 2021, τρεις μέρες πριν το πρωινό της 5ης 8 Απριλίου, της ημέρας που η Τζορτζίνα εισήχθη στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο. Ο Μάνος Δασκαλάκης και η Ρούλα Πισπυρίγκου ανταλλάσσουν μηνύματα φωτιά που φέρνει σήμερα στο φως η εκπομπή τη Live. Η Τζορτζίνα δείχνει να μην θέλει να επικοινωνήσει με τον πατέρα της και αυτός μαλώνει με τη σύζυγό του, θεωρώντας την υπεύθυνη για τη συμπεριφορά της 9χρονης. Λοιπόν, Μάνο, εσύ έχεις όρεξη για κουβέντα και παιχνίδια. Εγώ όμως δεν μπορώ άλλο. Όσο έπαιξες, έπαιξες. Άντε βρες νέο παιχνιδάκι τώρα. Όταν θέλει η Τζορτζίνα θα σε πάρει, θα της πω κι εγώ. Όμως δεν μπορώ να την πιέζω. Πρέπει να καταλάβεις ότι για αυτήν είσαι απώλεια και μάλιστα τρίτη. Εμείς δεν ήμασταν μαζί όταν έγινε ό,τι έγινε. Μη συνεχίζεις. Θα σε ξεφτύλισω κι άλλο όσο το λες. Οι σχέσεις του ζευγαρίου είναι τεταμένες. Η μόλις 7 μηνών Ήρυδα έχει φύγει από τη ζωή στις 21 Μαρτίου του 2021. Η διαδικασία του διαζυγίου έχει ξεκινήσει. Ο Μάνος Δασκαλάκης έχει φύγει από το σπίτι. Σκοπεύει να πάει για να πάρει τα πράγματά του από αυτό και κατηγορεί την ενδιαστάση σύζυγό του για απειλές κατά της σωματικής του ακαιρεότητας. Ασφαλιστικά να μου κάνεις γιατί? Γιατί με απειλείς και έχω και μήνυμα. Τώρα να δεις. Το κάνεις πιο διασκεδαστικό. Τρίχα να μου ακουμπήσουν μόνο. Εγώ δεν απειλώ κανέναν. Ούτε είπα ποτέ ότι θα σε βαρέσει κανένας. Εγώ θα έρθω γιατί είπες ότι θα πάρεις όλα μου τα πράγματα. Τα ρούχα μου και τα οχήματα θα πάρω. Οκ, πάρε τα πράγματά σου, σε παρακαλώ, και τα οχήματα. Αυτή είναι η αξία σου. Να φτάσουμε στα δικαστήρια για να μοιράσουμε ρόδες με δύο παιδιά πεθαμένα. Σε παρακαλώ, μην με ξαναενοχλήσεις. Όταν σε ζητήσει η Τζορτζίνα, θα σε πάρει. Καλό βράδυ. Μια μέρα μετά, η Ρούλα γράφει στο Μάνο Δασκαλάκη. Ούτε θάνατος παιδιού σε κρατάει, ούτε τίποτα. Δεν έχω σκοπό να σου πάω κόντρα σε τίποτα. Θες να δώσεις, δώσε. Δεν θέλεις, δεν πειράζει. Μαγιά σου. Ίσως κάποια στιγμή καταλάβεις. Να έχεις μια ωραία ζωή. Η μπέμπα σου έκανε μεγάλο καλό. Να το θυμάσαι και να μην την ξεχνάς. Η 33χρονη έχει φύγει από το σπίτι. Κανείς δεν ξέρει που βρίσκεται και στέλνει μηνύματα στον ενδιαστάσει σύζυγό της, τα οποία αφήνει να εννοηθεί ότι θα δώσει τέλος στη ζωή της. Ο Μάνος Δασκαλάκης προσπαθεί να την πείσει να γυρίσει στο σπίτι. Γύρνα στο παιδί γιατί χρειάζεται τη μάνα του. Κάθε φορά που χωρίζουμε θα έχουμε μια απώλεια. Σύνελθε. Γιατί πάντα αυτό ήθελες. Κανένας δεν θα σε πειράξει, ποτέ δεν το επέτρεψα και ποτέ δεν θα το επέτρεπα. Να είσαι καλά. Και το παιδί θα είναι. Γι' αυτό δεν θέλω να έχω καμία απώλεια. Να είσαι καλά. Σταμάτα τα ξεφτιλίκια πλέον. Δεν θα αλλάξεις τίποτα απολύτως με το να το κάνεις αυτό. Εσύ δημιουργείς απώλεια. Το ξέρω ότι ποτέ δεν θα άλλαζε τίποτα, σου είπα. Δεν αντέχεται άλλος πόνος. Καλή συνέχεια. Εσύ δημιουργείς απώλεια. Αν κάνεις, θα μας κράξουν όλοι μετά. Δεν θέλω να λένε ότι είχα τρελή γυναίκα. Δεν μπήκες εσύ σε ένα άδειο σπίτι, δεν έχασες εσύ παιδιά και να σε παρατήσουν. Δεν τα γέννησες, δεν τα μεγάλωνες, δεν ξύπναγες να ξέρεις τι θέλουν. Εσένα ποτέ τίποτα δεν σου έκανε κανένας. Τώρα τι θέλεις, να είμαι καλά? Στο είπα, δεν θα είμαι. Πάντα μου έλεγες να πεθάνω. Αυτό σε νοιάζει. Αν θα σου πούν ότι είμαι τρελή. Μπράβο σου, συγχαρητήρια για ακόμη μια φορά. Σε ευχαριστώ πολύ. Τουλάχιστον μάθες στο παιδί τι θα πει αγάπη. Πάλι αναστατώνεις εσύ τους πάντες. Δεν αφήνεις κανέναν να ηρεμήσει. Τη Βέρα την άφησες? Όχι, δική μου είναι. Ό,τι θέλω την κάνω. Σόπαρε, εσένα σου έρχεται μετός και έχεις τη Βέρα. Βγάλετε γιατί γίνεσαι ρόμπα. Άντε λοιπόν. Δεν τη φοράω, μην αγχώνεσαι. Εγώ άλλα ξέρω, αλλά με σένα τι να πιστέψω πλέον. Είπες θα την άφηνες. Ούτε αυτό, ούτε από φωτογραφίες δεν θα με ξαναδείς πέρα από αύριο. Μπορείς να μου πεις γιατί συνεχίζεις και στέλνεις? Δεν νομίζω να σου είπα αυτή τη φορά ότι θα σου αφήσω τη Βέρα. Πήγα από τη μάνα σου για να πάρω τα κλειδιά και μιλήσαμε. Της τα είπα όλα, να ξέρεις. Μου είπε ότι για κανένα δύο μέρες θα είσαι εκεί. Εγώ επειδή θέλω να μείνω μόνη μου, θα πάρει την Τζορτζίνα η μάνα σου για κάποιες μέρες. Στις 7 Απριλίου, λίγο μετά τις 7 το πρωί, η κατηγορούμενη γράφει στο Μάνο Δασκαλάκη. Είσαι ο άνθρωπος που του έχω κάνει τρία παιδιά. Ο άνθρωπος που για 8 χρόνια ζούσα για αυτόν. Και είπες και δεν θέλω να την ξαναδώ. Ποια δεν θες να ξαναδείς? Σε ευχαριστώ πολύ και εύχομαι το παιδί σου να μην βρεθεί στη θέση μου ποτέ. Και να είμαστε απ' έξω από ένα δωμάτιο να δούμε αν πέθανε ή ζει ή δεν θα το ξαναδούμε. Πάρε την ρε, αν αυτό θέλεις, πάρε την και στο νέο σπίτι και στη νέα σου γυναίκα. Να δω τι θα καταλάβεις. Θα έπρεπε έστω να ντρέπεσαι λίγο που έξω από το θάλαμο με το νεκρό παιδί σου με έπιανες και μου έλεγες «Εγώ θα είμαι μαζί σας, μαζί για πάντα» και ζήταγε συγγνώμη. Αλλά βέβαια, δεν σέβεσαι τους ζωντανούς, θα σεβώσουν το νεκρό παιδί σου. Αυτός είσαι βέβαια. Αντί να είσαι στο παιδί σου, πας και της λες ότι να είναι μέχρι να γίνει και αυτό φωτογραφία. Γιατί τότε εσύ θα πρέπει να αυτοκτονήσεις, όχι εγώ. Για τίποτε δεν ξέρεις για πόσο θα είναι. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Αλλά εσένα τι σε νοιάζει? Το μόνο που σε νοιάζει είναι ο εγωισμός σου και ο... Εμείνε με τον... τώρα. Να δεις πόσο ωραία είναι η ζωή.
Γιατί εγώ το παιδί θα το πάρω και δεν θα το ξαναδείς και πήγαινε σε όποιον δικαστή θέλεις. Με αυτά που μας κάνεις το λιγότερο που είσαι, είσαι επικίνδυνος για μας. Και πάρε όποιον θες και κάνε παράπονα ότι σε ενοχλώ. Γιατί εγώ εχθές δεν απαντάγα στα μηνύματά σου, τα αυτοκτόνα, ξεφτύλα κλπ. Σήμερα ήθελα να απαντήσω. Γιατί χθες δεν θα σου μίλαγα ήρεμα. Τελευταία φορά που μας ακούς και μας βλέπεις και μείνε μόνος σου με τον εγωισμό σου. Δείτε τα μηνύματα που αντάλλαξε το ζευγάρι την ίδια μέρα λίγο αργότερα. Σήκωσέ το, σε παρακαλώ, γιατί μίλησα με τον δικηγόρο. Να σε ρωτήσω κάτι, να ξέρω τι θα πω. Σε παρακαλώ πολύ, μη με ξαναπάρεις. Ό,τι θες, τα ξέρει όλα ο δικηγόρος μου. Μπορώ να σε ρωτήσω ένα λεπτό κάτι και κλείσε το. Να σε ρωτήσω κάτι για το παιδί, θέλω, ήρεμα. Εγώ δεν θα σου μιλήσω άσχημα. Ένα λεπτό μόνο να σε ρωτήσω κάτι. Να ξέρω. Και δεν θέλω να σου το στείλω σε μήνυμα, είναι σοβαρό. Γραπτά ό,τι θες. Δεν γίνεται, σε παρακαλώ. Ένα λεπτό σου λέω, είναι σοβαρό. Θα μου πεις τι θα κάνουμε με αυτό που θα σε ρωτήσω, γιατί δεν γίνεται να το μάθουν οι δικηγόροι. Αλήθεια, είναι σοβαρό. Όλα με το δικηγόρο. Αυτό δεν γίνεται, αλήθεια. Θα μπλέξουμε άσχημα. Σε παρακαλώ, θέλω μόνο να σε ρωτήσω αν έχεις πει στο δικηγόρο. Τα πάντα ξέρει ο δικηγόρος και έχει όλες τις συνομιλίες μας. Τα ξέρει όλα. Ό,τι θες, τα λες εκεί. Μη με ξαναπάρεις, σε παρακαλώ. Και ό,τι θες, γραπτά. Θα σε ρωτήσω κάτι, θα μου απαντήσεις και κλείσε το. Σίγουρα δεν το ξέρει. Αλλά αν το ξέρει, θα μπλέξουμε άσχημα. Θα σου πω και εγώ τι μου είπε ο δικηγόρος. Έχουμε παιδί πίσω μας, μόνο αυτό σκέψω.